Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Μετά πραγματικά από 34 χρόνια στην Κέρκυρα, από όλες τις βαθμίδες, γνώρισα ωραίους ανθρώπους. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα, πιστεύω. Και ας μου δοθεί ευκαιρία, επειδή σαν μεγαλύτερος από κάποιους εδώ πέρα, να δώσω μια παρένεση. Να μην γίνει το νοσοκομείο ψάκος του box. Όποιος έχει προβλήματα να προσπαθεί να τα λύσει χωρίς να χτυπάει το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι ο χώρος που θα βρούμε όλοι την ευκαιρία να προστατέψουμε τη ζωή, την δική μας και των συνανθρώπων μας. Αφήνω πραγματικά πίσω μου μια καλή ομάδα. Όχι επειδή είναι ο Βαγγέλης, εδώ τον ξέρω από τα πρώτα του βήματα και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Με πολλή προσπάθεια κατάφερα να τους φέρω στην κλινική. Κύριος Πορφύρης, κυρία Θεοδόρου, κύριος Κένταρχος, ο κύριος Γάλλιας. Αποτελούν μια ομάδα η οποία, αν βοηθηθεί και με άλλο προσωπικό, γιατί κουράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσει να κάνει το έργο αυτό που κάναμε. Πιστεύω ακράδαντα και το είπα πολλές φορές επανειλημμένα και στη διοίκηση, πριν φύγω και είχα και κάποιες διαφωνίες σε αυτό, ότι η εξειδίκευση των γιατρών, των νοσηλευτών, αλλά και του προσωπικού, είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτή βοηθάει στο να κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο, ένα καλό ρυθμό στη δουλειά μας και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η προσπάθεια πρέπει να είναι στην εξειδίκευση και στο να φέρουμε και άλλους συναδέλφους να προσπαθήσουν να βοηθήσουν όλοι να βάλουν ένα λιθαράκι να πάει αυτό το νοσοκομείο μπροστά. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Εύχομαι να σταματήσει αυτό το βάσανο του COVID και της πανδημίας και να μπορέσουν οι συνάδελφοί μου να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Που ξέρουν να το κάνουν καλά. Να βοηθάνε τα προβλήματα που παρουσιάζονται, γιατί η ζωή είναι δύσκολη, έχει τραύματα, έχει αρρώστιες, χρειάζεται να υπάρχουν καλές χειρουργικές ομάδες. Αυτά. Ευχαριστώ.